μιλάμε για ένα περιστατικό του οποίου ο δράστης είναι ψυχοπαθής. Θα ήταν περισσότερο έντιμο σε εισαγωγικά αν το σκότωνε, παρά αν το έκανε αυτό το πράγμα. Δεν έχω την απόδοση. Απόλυτη φρίκη και ισχυρό σοκ προκαλεί το έγκλημα με θύμα δέσποτο σκυλί που βρέθηκε το πρωί στο Γάζι Ηρακλείου. Άφωνοι και συγκλονισμένοι πολίτες και ο κτηνίατρος που κλήθηκε να βοηθήσει το άτυχο ζωάκι αναζητούν απαντήσεις για την ταυτότητα του ψυχοπαθή που το κακοποίησε με τον τρόπο αυτό. Σε κατοικημένη περιοχή, καθώς την κατάσταση αυτή μοιάζει αδύνατο να περιπλανήθηκε μόνο του. Έχουμε σοκαριστεί από τον βάναυσο τρόπο με τον οποίο κακοποιήθηκε το συγκεκριμένο σκυλί, το γεγονός ότι στοχεύσανε στα μάτια του. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτή τη στιγμή τα συναισθήματα που νιώθω απέναντι στο ζώο το οποίο κακοποιήθηκε, αλλά και απέναντι σε αυτόν τον άρρωστο άνθρωπο, θα πω, ή στους άρρωστους ανθρώπους που προβήκαν σε μια τέτοια ενέργεια. Το σκυλί μεταφέρθηκε στο κτηνιατρίο του Γιώργου Πιπεράκη με σχοινί ακόμη περασμένο στο λαιμό του. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι γιατροί ανατριχιαστικές και η κατάσταση του νεαρού αρσενικού κυνηγόσκυλου σπαραχτική με τα δύο μάτια καρφωμένα με μαχαίρι. Το συγκεκριμένο συμβάν δείχνει ότι υπάρχει κακοποίηση. Πιο πολύ διαστροφή θα έλεγα, όχι κακοποίηση. Δείχνει ότι στα δύο μάτια υπάρχει ένα αιχμηρό αντικείμενο που έχει μπει μέσα, τα έχει καταστρέψει. Το κατακρεουργημένο ζώο βρέθηκε στον παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού στον Κόμβο Γαζίου, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου εστιάζεται η έρευνα της αστυνομίας. Στο κτηνιατρίο έσπευσαν αστυνομικοί από το τμήμα Μαλεβιζίου και η σήμανση που περισυνέλεξε το σκηνί. Ενώ οι αστυνομικές αρχές ερευνούν με προσοχή την ανατριχιαστική υπόθεση, καθώς όλα δείχνουν ότι ο δράστης το έδεσε με σκηνί και το κάρφωσε με μαχαίρι και στα δύο μάτια. Στοιχεία που παραπέμπουν σε άτομο διαταραγμένο και άκρος επικίνδυνο. Το σοκ το δικό μας ήταν ακόμα μεγαλύτερο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κανείς από εμάς εδώ δεν έχει δει τέτοιο περιστατικό. Όποιος πολίτης αναγνωρίσει το σκυλί και γνωρίζει οτιδήποτε για το που κινήθηκε, καλείται να ενημερώσει τις αρχές και το Δήμο Μαλεβιζίου, με την αρμόδια αντιδήμαρχο να κινητοποιεί δίκτυο εθελοντών και πολιτών, ώστε να βρεθούν πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη. Θα το ψάξουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, αν χρειαστεί και πόρτα-πόρτα, για να δούμε αν τυχόν βρούμε κάτι το οποίο μας οδηγήσει τους εγκληματίες αυτούς.